Απευθύνουμε ένα αγωνιστικό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα να συμμετέχουν μαχητικά στο συλλαλητήριο που θα γίνει το Σάββατο 12 ώρα το μεσημέρι με την ευκαιρία της Αγρότικα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία, επί της εμπορικής πύλης της έκθεσης, στο οποίο συλλαλητήριο θέλουμε να αναδείξουμε τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας μας, ταυτόχρονα να στείλουμε ένα μήνυμα διεκδίκησης προς την κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ, ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα με συνέπεια παλεύει και αντιπαλεύει αυτές τις πολιτικές που είναι αντιλαϊκές και ότι διεκδικεί αιτήματα που είναι δίκαια, που είναι επιβίωσης για τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που έχουν βγει αυτή τη στιγμή και που βγαίνουν συνεχώς στείνοντας νέα μπλόκα σε διάφορα σημεία της χώρας. Έχουν βγει στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, Χθιότητα. Σήμερα βγαίνουν στο Γυψοχώρι, στην Πέλα και θα ακολουθήσουν και συνέχεια, αλλά και γίνονται και πολύ όμορφες εκδηλώσεις σε μια σειρά από περιοχές αναδύοντας σε αυτά τα προβλήματα. Και εδώ θέλουμε από τη μία πλευρά να καταγγείλουμε τον κυβερνητικό αυταρχισμό που εκφράστηκε ακόμα μια φορά με κλούβες των ΜΑΤ και με ΜΑΤ στην καρδίτσα στους συναδέλφους μας. Ταυτόχρονα όμως να πούμε ότι ασκούνται αφόρητες πιέσεις από την κυβέρνηση και από τέτοιους μηχανισμούς στο να μην βγουν οι αγρότες, στο να μην συμμετέχουν, γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν ότι η όξυνση των προβλημάτων που δημιουργεί η δική τους πολιτική θα βγάλει πολύ περισσότερο κόσμο στον δρόμο. Απευθύνουμε όμως και ένα μήνυμα και κάλεσμα προς όλους τους αγρότες που μας ακούνε. Από το σπίτι και από τον καναπέ δεν κερδίθηκε τίποτα ποτέ. Ό,τι κατακτήσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων και πολυήμερων μπλόκων. Μέσα από εκεί είχαμε κατακτήσει όπως το αφορολόγητο, που είναι η σημαντική κατάκτηση για το αγροτικό κίνημα. Είχαμε το ακατάσχετο, το ότι δεν πληρώναμε φόρο επιτεδεύματος, το ότι μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και τις πληρώνουμε σταδιακά για τον ΕΦΚΑ σε σχέση με τις αρχικές αποφάσεις της τότε κυβέρνησης και πολλά άλλα. Όλα αυτά κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες. Χρειάζεται μαζικός αγώνας και μαζική συμμετοχή για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε και να καλλιεργούμε σε διαφορετική περίπτωση αυτή η πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο χιλιάδων αγροτών και συνανθρώπων από το επάγγελμα, στο ξεκλήρισμά τους και βεβαίως να μην μπορούν να επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Πρέπει να πούμε ότι στην προμετωπίδα των ετοιμάτων μας είναι οι κατώτερες εγγυημένες τιμές, που σημαίνει με βάση το κόστος παραγωγής να πληρωνόμαστε τις τιμές και να έχουμε και ένα μεροκάμα για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να καλλιεργούμε και να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και το λέμε αυτό γιατί βγήκε ο κύριος Βορύδης και μιλάει ότι αυτό αντίκειται στους νόμους της αγοράς που ευαγγελίζει την κυβέρνηση. Η ίδια όμως κυβέρνηση δίνει κατώτερη εγγυημένη τιμή στα φωτοβολταϊκά, δίνει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνει στα βιώδια, αν δεν περάσει συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινήτων, πληρώνεται από τον κρατικό προπολογισμό, δηλαδή από τα δικά μας χρήματα. Και βεβαίως καταστρατηγεί η ίδια, όταν είναι προς συμφέρον των επιχειρηματιών, καταστρατηγεί η ίδια την πολιτική της. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε πετρέλαιο 1,40 όταν η μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 60 λεπτά, όταν ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά στη Λάρισα δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει επιστροφή φόρου πετρελαίου. Βεβαίως εμείς ζητάμε αφορολόγηση του πετρέλαιου όπως το παίρνουν και οι εφοπλιστές. Παρ' όλα αυτά, ούτε αυτή η επιστροφή δεν δόθηκε. Στον πρόσφατο προϋπολογισμό δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ να δώσουν για την επιστροφή στο αγροτικό πετρέλαιο. Βρήκαν όμως 600 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουν για επιστροφή πετρελαίου σε εφοπλιστές, βιομηχάνους, κλινικές, ξενοδόχους και αεροπορικές εταιρείες. Και είναι θράσος και ψέμα από την πλευρά του κ. Βορύδη να βγαίνει όπως στη χθεσινή του συνέντευξη και να λέει ότι δεν υπήρξε προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας για το πετρέλαιο. Ταυτόχρονα βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε με τον ΕΛΓΑ, που ο σκοπός τους είναι να τον ιδιωτικοποιήσουν, όμως το γεγονός παραμένει ότι σήμερα ο ΕΛΓΑ τέλη Γενάρη του 2020 δεν έχει βγάλει ακόμα ούτε τις εκτιμήσεις, όχι να δώσει αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν γίνει το 2019, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, δηλαδή 6 και 8 μήνες πριν. Και βεβαίως το ασφαλιστικό, το οποίο πάει να πανηγυρίσει η κυβέρνηση ότι θα το αυξήσει μόνο 7 ευρώ, να το φτάσει στο 121 ευρώ το μήνα, πρέπει να πούμε ότι όταν η κυβέρνηση λέει ότι το 87% των αγροτών ζει με εισόδημα κάτω από 10.000 καθαρό,
του, τα 120 ευρώ ή τα 114 που πληρώνουμε σήμερα είναι 1.360 ευρώ το χρόνο. Για ένα ζευγάρι είναι 2.700. Είναι τεράστιο το νούμερο και ιδιαίτερα να αναλογιστούμε ότι αυτά που μας παρέχουν, τι είναι. Τα κέντρα υγείας που είναι διαλυμένα στην Ήπεθρο, η δημόσια υγεία που επίσης είναι διαλυμένη και το πιο βασικό η σύνταξη, η οποία με τον νόμο Κατρούγκαλου για το 2019 ήταν 94 ευρώ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι αγρότες που βγήκαν, γεννηθούς του 1952, βγήκαν στη σύνταξη με 94 ευρώ, σύντομα ότι είχαν πληρώσει την 20η αιτία, η συντριπτική πλειοψηφία παίρνει 340 ευρώ σύνταξη, εν έτη 2020, μετά από 30 και 40 χρόνια δουλειά στο χωράφι, όταν η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ ήταν 360 ευρώ που δεν πληρώναν τότε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζονται ακόμα πιο δυνατοί και μαζικοί αγώνες, στη συμπόρευση βεβαίως και με το εργατικό κίνημα, με τους αυτοαπασχολούμενους, με όλο τον κόσμο και καλούμε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης, όλους τους φορείς να ανταποκριθούν στο κάλεσμα να στηρίξουν την κινητοποίηση στην Αγρότικα και με τη συμμετοχή τους και με ανακοινώσεις.